Γεια σας, είμαι ο Don Juan και είμαι στον server Peto Bear μαζί με τον Black Spirit και τον Panos Leo. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας. Από πίσω μου βλέπετε... Μισό να αλλάξω κάμερα, παιδιά. Ναι, μπράβο μου. Καταρχήν, αυτό είναι το δέντρο. Για πες μας, Black Spirit. Αυτό το δέντρο... Πώς εμπνευστήκατε να το κάνετε? Το φτιάξαμε με admin tools, ένα plugin είναι, που φτιάχνεις μεγάλα πράγματα σε γρήγορο διάστημα. Ωραίο αυτό. Και από την άλλη βλέπουμε το Neon Cat. Αυτό ποιος το έκανε, παιδιά? Το φτιάξα εγώ με το Πάνο Λίο. Εγώ έκανα το γύρισμα. Το φτιάξαμε σε μια μακρινή περιοχή και το μετακινήσαμε εδώ πέρα. Πιο πίσω είναι... Δεν είναι κανόνες να φτιάξεις κτίρες στον αέρα, αλλά το κάνουμε έτσι για ομορφιά. Δεν πειράζει, πιο καλά. Αυτά βέβαια θα τα δούμε όλα από κοντά, εννοείται. Έτσι, παιδιά. Πάμε κάτω. Θα πατήσουμε μέσα στην πόλη στους δρόμους. Ναι, εννοείται. Από πίσω βλέπουμε στο βάθος το Peto Bear. Το αξιοθέατο. Αυτό το έκανα εγώ. Είναι το αξιοθέατο του σερβερ, μπορούμε να πούμε. Ναι, το ίδιο μάμου. Το ίδιο του σερβερ. Κάτω αριστερά είναι ένα κεφάλι creeper. Με λάβα μέσα. Ναι, το spawn point εκεί βγαίνουν καινούργιοι παίκτες και συνεχίζουν σε εκείνο το κτίριο μέσα. Έχει διαδρόμους με κανόνες, οδηγίες. Α, ωραία. Βγαίνουν έξω. Να παίξουν στο σερβερ με τα κατάλληλα εργαλεία. Ακόμα δεν έχω πάει εκεί, πρέπει να πάω οπουδήποτε. Εκεί αριστερά δεν μπορούμε το υπτάμενο. Είναι μόνο για τους καινούργιους παίκτες. Είναι το σπίτι του Μιλός. Είναι το σπίτι του Μιλός. Ναι, πάμε να το δούμε μετά όταν κάνουμε μια επίσκεψη. Είναι και κάτι της κιόλας. Είναι και κάπως σαν χέρι κάποια μέρη. Α, ωραία. Κάπου στο βάθος, μες στην ομίχλη φαίνεται το Δημαρχείο. Θα πάμε πιο κοντά να το δούμε και έχει και έναν τείχο με obsidian με τους κανόνες πάνω. Ναι, και μέσα υπάρχει και ένα ακριβείο για τους κρύφτες. Ναι, γραφεία για διάφορες δουλειές. Εκείνο το καράβι... Δίπλα το spam point. Ναι. Το καράβι, το μουσείο τώρα θα πούμε. Το καράβι. Το μουσείο, πάμε στο μουσείο. Καλά. Πάμε στο μουσείο. Το μεγάλο κτίριο με τις κολόνες είναι μουσείο. Πάει στους παλιούς κόσμους του σερβερ, αν και το έχουμε κλειστό. Ναι. Γιατί πήγαιναν παλιά άτομα και άνοιγαν πύλες και πήγαιναν σε όποιον κόσμο θέλανε και δεν σέβονταν τον κόσμο, σπάγαν πράγματα και το κλειδώσαν, αλλά θα το ξανανοίξουμε σε λίγο. Ωραία. Γιατί το διορθώσαμε αυτό το πατάκι. Και υπάρχει ένα μικρό καράβι δίπλα. Εκείνο το καράβι φαίνεται αμυδρά και δίνω. Έχουμε ένα αποπέκτη, έτσι για μορφιά. Μια χαρά είναι όλο. Και μετά γύρω είναι η πόλη. Η χτισμένη πόλη των παικτών, τα κτίρια, τους δρόμοι, το κτίριο να απολογηθούμε. Δεν θέλαμε να το κάνουμε έτσι. Αλλά το ψηλό. Ναι. Βλέπετε στο βάθος στην πόλη, εκείνο εκεί που είναι τώρα ο σταυρός. Είναι ελεύθερα καθένας και ό,τι θέλετε, σπίτια, φάρμες, ορυχεία, τα πάντα. Δεν έχουμε περιορισμούς. Έχει περιορισμούς μόνο για μεγάλες περιοχές. Όπως θα δείξουμε παρακάτω, είναι μια άλλη πόλη, χτισμένη από εμένα, που έχει μέσα ο κάθε παίκτης δικό του σπίτι, αλλά δεν έχει γεμίσει ακόμη, γιατί δεν έχουμε πολλούς παίκτες. Παραμένεις μιλές.
Ούτε έχω πάει εκεί, να με πάτε. Βλέπετε στο βάθος το εκείνο εκεί το ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο. Κανείς δεν πάει, τέλος πάντων. Something like. Ναι. Γενικώς έχει ωραία μέρη ο σερβερ εδώ πέρα. Είναι ωραίο σερβερ. Θέλετε να πάμε να τα δούμε από κοντά τα μέρη? Ναι. Ωραία. Λες και φίλοι, τώρα κατεβήκαμε από το δέντρο. Είμαστε στο Δημαρχείο και περπατάμε ανάμεσα στους δρόμους της πόλης. Βλέπετε αυτό το χέρι είναι το Δημαρχείο. Τώρα πάμε να δούμε τους κανόνες που έχει κάθε σερβερ. Πάμε να δούμε από κοντά. Έτσι. Μπορώ να πω ότι είναι μια χαρά κανόνες. Έχει και εδώ πέρα αυτό που μοιάζει με τη ζυγαριά που είναι στα δικαστήρια. Θεία δίκη, νομίζω το λέγαν κάπως έτσι, αν δεν κάνω λάθος. Το Δημαρχείο. Δεν θα πούμε μέσα για ευνόητους λόγους. Βλέπετε, είναι ένα πολύ ωραίο κτίριο. Σχεδίασε ο άλλος admin, δεν είναι εδώ κοντά μας γιατί έχουμε εξετάσει και δεν έχει χρόνο για να μπει. Διαβάζει. Νικηφόρο το λένε. Και στο παιχνίδι Νικηφόρο το λένε. Δείτε εδώ κάτω. Αυτό είναι mine, αρχείο, ό,τι θέλετε πείτε το, του Νικηφόρου. Έχει και πρόβατα μέσα, ναι. Ναι, είναι εντάξει, κορυφή. Άμα μπεις μέσα έχει κάτι διαδρόμους που χάνεσαι εκεί μέσα. Ωραία. Έχει σκάψει... Α! Θα δούμε μετά, έχει και ένα κάστρο. Θα δείξουμε το κάστρο που είναι έξω. Το κάστρο, έγινε. Από εδώ πέρα βλέπετε το... Αρχίσα από αυτό το αρχείο. Αυτό το αρχείο, ωραία. Ναι, είμαστε κάτω από το Speed Notes κιόλας. Σοβαρά, από εδώ κάτω έχει... πάνω από δεξιά. Είναι ακριβώς πάνω μας, σχεδόν. Από πάνω μας, ναι. Το βλέπετε το μεγάλο ευρούμενο κτίριο. Εδώ είναι το spawner, που πάλι δεν θα πούμε για ευνόητους λόγους. Δεν μπορούμε να μπούμε γιατί είναι μόνο για καινούργιους παίκτες. Ναι, οπότε... Θα μπορώ να πω κι εγώ. Όχι, δεν μπορείς να πεις εσύ. Έχουμε... Είναι ωραίο, ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο στα παιδιά που το κάνανε. Κάνε καλή δουλειά. Ο Νικηφόρος το έκανε όλο μόνος του. Κανονικά εδώ παλιά ήταν το σπίτι μου, αλλά το έδωσα για να γίνει το spawn point. Ωραία. Σε όλο το οικόπεδο που είναι τώρα το spawn point είχα χτίσει πέρα το σπίτι μου. Μπράβο, μπράβο. Ξεκινάμε την περιήγηση στους δρόμους. Θέλετε? Ναι, συνεχίσουμε. Απ' την άλλη μεριά. Να δείξω και το μουσείο. Το μουσείο, πάμε στο μουσείο. Και εδώ πέρα τώρα βλέπετε το καράβι. Μπορεί να ανέβουμε αργότερα, μπορεί. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Έχει σκάλα, αλλά δεν έχει τίποτα μέσα. Είναι κούφιο. Α. Μονικός μισή. Εδώ είναι πόρταλ. Για διάφορα. Για μέρη. Διάφορα. Κομμάτια του σερβερ και για την κόλαση. Ωραία, κόλαση. Στα δεξιά σας μία φάρμα με ζαχαροκάλαμα και με σιτάρι. Τους πήγαινε και πόρια γενικά. Δεν έχει μεγάλα σπίτια. Ωραία. Έχει χτίσει πιο πολλά πράγματα σε όλο το σερβερ. Έχει χτίσει το Δημαρχείο, το σπίτι του Notch, το spawn point. Ωραία, έχει χτίσει τα πάντα και γι' αυτό... Πάρα πολλά πράγματα. Εδώ βλέπω... Και δεν έχει μεγάλο σπίτι. Εδώ βλέπω το Δημαρχείο. Και το μουσείο έχει χτίσει μόνος του. Το Δημαρχείο, το μουσείο λέω. Που είναι αρκετά επιβλητικό. Μπορεί να πω μου θυμίζει... παλάτι. Ναι. Όχι, πολύ θυμίζει τον Παρθενώνα. Ναι, Παρθενώνα. Αυτό εδώ πέρα το κτίριο με τους αμόλυφους, τι είναι? Εκεί μέσα έχει και διαδρόμους, το αναφέρω και πριν, που έχει τους κανόνες στον τοίχο, λέει οδηγίες, πώς να κάνεις κάποια βασικά πράγματα στο σερβερ με τις εντολές. Εκεί μέσα είναι οι κανόνες. Δείχνει τους κοινούς παίκτες πώς να παίξουν στο σερβερ. Έχει κάτι σαν δοκιμασία εκεί μέσα. Έχει μια δοκιμασία. Έχει και μια δοκιμασία στο τέλος. Αν συγχρονίσει με τους κανόνες. Εγώ ακόμα δεν έχω μπει. Εκεί πέρα δεν είχα μπει καθόλου εγώ όταν άρχισα. Τότε ήταν μικρός ο σερβερ και όπα κίνηκε πράγματα. Έχουμε τέρατα στο
ξέρω. Μας επιτίθεται από παντού. Δεν είναι τη νύχτα, αλλά τόσα φώτα που έχουν βάλει στους δρόμους έχουν σταματήσει τελευταίο καιρό. Ναι, δεν κυκλοφορούν οπότε. Τελευταίο καιρό να πηγαίνω. Το μουσείο είναι κλειστό. Ήτανε. Α, ήταν. Είναι. Είναι κλειστό. Θα το ξανανοίξουμε. Θα τα ανοίξουμε βέβαια. Ο άλλος μπαίνει μέσα. Πώς να μπεις μέσα. Με αυτό. Είναι κλειστό γιατί έμπαινε ο καθένας. Και πες, Spirit, τι κάνανε, γιατί δεν ήμουν εδώ για να ξέρω. Άνοιγαν τις πόρτες, πήγαιναν σε διάφορους κόσμους. Κάναν ζημιές στα πράγματα που είχαν κάνει παλιοί παίκτες. Έχουμε στο σερβερ έναν από τους παλιούς παίκτες σήμερα, τον Oliver. Ναι. Πού είναι εδώ, χάσαμε, δεν το βλέπω πουθενά. Πες τον παίζει τώρα, παίζει. Αποσχολημένος για αυτό. Χύσουμε, κάτω. Ωραίο το μουσείο. Και το δέντρο το βλέπετε τώρα από μακριά, από εδώ κάτω από την πόλη. Υπάρχει πάνω, ψηλά, σκοπινό, υπάρχει ένα έντυπο στενοδοχείο, με το τυπικό. Και από πίσω έχει μια πολυκατοικία που παίρνει όσο θέλει ο admin, χτίζεται αυτό, αυτόματα, με εντολή admin, ένα ξενοδοχείο. Αυτό είναι ένα ξενοδοχείο για μερίσματα είναι. Όλα ίδια, για δοκιμαστικούς λόγους το κάνει μια τμή. Έχετε κάνει, βλέπω εδώ, και ένα τρενάκι. Το τρενάκι το έκανε ο ιδιοκτήτης εκείνο το μεγάλο ξενοδοχείο του Epic Fail. Για να ανεβαίνει στο ξενοδοχείο, γιατί αν πάει κάποιος να ανέβει με τα πόδια θα πεθάνει. Α, ωραία. Για να ανέβει εκεί πάνω χρειάζεται τουλάχιστον μία τετράδα ψωμιά. Τρει φορά, μία σειρά. Προχωράμε, όπου θέλετε, πού θέλετε να πάμε. Σας ακούσα καλύτερα από εδώ. Ακολουθήσουμε εσένα δηλαδή πάνω λίγο. Είναι από το βγαίνουν οι παίκτες από το spam point εδώ πίσω. Καλά δεν έχει καταλάβει κάποιος, ήταν βγαίνει. Και όπως βλέπετε εδώ πέρα κάθε παίκτης έχει την δική του φάρμα. Με κότες, μαγελάδες, πρόβατα, σιτάρι, για κάτι τέτοιο. Ό,τι θέλετε δηλαδή μπορείτε να κάνετε. Εκτός από το να καταστρέφετε... Εγώ σαν να μην έκανα μια πόλη με κοινά τέτοια μέρη. Α, που είναι όλα τα σπίτι. Το δοκιμαστικό μοντέλο είναι, θα το δείξουμε. Είναι πολύ όμορφο σπίτι του Γιώργου. Δεν έχει τελειώσει ακόμα, ακόμα γίνονται επισκευές στα παράθυρα. Ναι, όντως, τα παράθυρα είναι λίγο μικρά. Λάθος που κοιτάς. Δεν πειράζει. Εκείνη είναι το σπίτι έναν από τρεις παίκτες που μπήκε στο σερβερ, είναι εκείνη το σπίτι.